προσφύγαμε από το Μερσινίδη και την κατάργηση του χώρου φιλοξενίας εκεί πέρα, επισκεφθήκαμε με τον Δήμαρχο το χώρο και είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες φορές που είχαν προκληθεί από τους ανθρώπους και καλό θα ήταν να αποκατασταθούν. Ζητήσαμε από την ΗΠΑ διαρμοστία του ΟΗΕ να συνεισφέρει οικονομικά στις εργασίες αποκατάστασης και η ΗΠΑ διαρμοστία συμφώνησε να προσφέρει το ποσό των 2.000 ευρώ για αυτές τις εργασίες. Ήρθαμε σε μια συνεργασία με τον πρόεδρο του Βοντάδου, ο οποίος μας υπέδειξε τις ανάγκες και αποφασίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο της Μονοματοχικής να προχωρήσουμε σε καθαρισμό της πλαγιάς όπου υπήρχαν πολλά σκουπίδια και ρούχα που είχαν εγκαταληφθεί από τους πρόσφυγες, καθώς και η αποκατάσταση σε μνήματα που υπήρχαν μικροφθορές. Αποκαταστήσαμε 12 περίπου μνήματα, καθαρίσαμε την πλαγιά και παράλληλα είδαμε ότι υπήρχε και κάποιο υπόλοιπο που μπορούσαμε να διαθέσουμε, γιατί οι προσφορές που πήραμε δεν έφταναν μέχρι τις 2.000. Επομένως προχωρήσαμε σε βάψιμο εξωτερικά της εκκλησίας και του κελιού. Έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα στην συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Καραμανή, και τι θα γίνει με τους χώρους που είχατε περιφράξει εκεί, είχαν δημιουργηθεί κάποιες υποδομές? Έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα, σύμφωνα με αυτά που εντοπίσαμε εμείς και ο πρόεδρος του Βροντάδου, ο κύριος Κουσμάς. Οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές που έχουν γίνει από την ύπατη αρμοστία μένουν υποφελία του Δήμου. Και έχετε ήδη κάποιες βλέψεις για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το χώρο ή όχι? Αυτός ο χώρος ανήκει στο νεκροταφείο. Αν γίνει κάποια στιγμή κάποια επέκταση του νεκροταφείου, θα αξιοποιηθεί γι' αυτό το.